Με στόχο μια ομαλή μετάβαση αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια Ηπείρου στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και με διακύβευμα την ολοκληρωμένη διαχείριση με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες, όλες οι πλευρές φαίνεται να έβαλαν νερό στο κρασί τους κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η αποδέσμευση της Περιφέρειας από την διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται πρώτων πυλών, ωστόσο δεν αποτελεί μια εύκολη γραφειοκρατικά, οικονομικά και νομικά διαδικασία. Αυτό που τουλάχιστον ξεκαθαρίστηκε, έστω σε προφορικό επίπεδο, καθώς απομένει να αποδειχθεί και στην πράξη, είναι αφενός η βούληση της Περιφέρειας να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και αφετέρου η ετοιμότητα του φορέα να αναλάβει ένα δύσκολο έργο. Βέβαια, θα χρειαστούν πολλές ακόμη συναντήσεις, κυρίως σε επίπεδο υπηρεσιακό και νομικό, τόσο μεταξύ των δύο πλευρών, όσο και μεταξύ αυτών και των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και μεταξύ του φορέα της Περιφέρειας και όλων των Δήμων, τουλάχιστον για τη δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης που φαίνεται πως θα προχωρήσει από κοινού με προγραμματική σύμβαση προκειμένου να εξευρεθεί το απαραίτητο προσωπικό. Στη σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, εκ μέρους της Περιφέρειας συμμετείχαν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Χιαράβας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας Δημήτρης Χιόλος. Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού παραβρέθηκαν κυρίως τα μέλη της διοίκησης του φορέα, ενώ απουσίαζαν αρκετοί δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους τρεις νομούς της Ηπείρου. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του φορέα και δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλατζής, ο αντιπρόεδρος του φορέα και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ιαννητών Θωμάς Μπέγκας, ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης, ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας Γιάννης Λόλος, ο δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, ο δήμαρχος Μετσόβου Κώστας Τζαφέας, ο δήμαρχος Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου, ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας Ιωάννης Δαρδαμάνης και οι αντιδήμαρχοι Ιωαννίνων Βαγγέλης Πίχας και Γιώργος Αρλέτος. Μετά το τέλος της σύσκεψης που διήρκησε περίπου μια μισή ώρα, φιδωλή στις δηλώσεις τους ήταν και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του Φορέα, αφήνοντας να εννοηθεί πως συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία για μια ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων, ωστόσο θα φανεί στην πράξη πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Σήμερα έγινε μια συζήτηση, ο πρώτος βαθμός με το δεύτερο, για τα θέματα που αφορούν τα απορρίμματα της Ηπείρου. Έγινε η συζήτηση πρώτα για το εργοστάσιο, στο οποίο αποφασίσαμε ότι εμείς θα δώσουμε τη χρήση σε κάποια πράγματα που χρειάζονται, που είναι σε εμάς, όχι το εργοστάσιο, γιατί το εργοστάσιο ξέρετε ότι είναι για 25 χρόνια στην εταιρεία που το δουλεύει. Και επίσης συζητήσαμε για το ΣΜΑ και αποφασίσαμε ομόφωνα ότι θα βρεθούν λύσεις για όλα τα θέματα που έχουμε μεταξύ μας εκκρεμάτες. Πώς θα βρεθούν αυτές τις λύσεις, ενώ με συνεργασία τη διαδικασία των ΣΜΑ θα την ξεκινήσει ο φορέας, πώς θα γίνει? Κοιτάξτε, οι διαδικασίες είναι, έχουμε κάποιοι την ΙΓΟΣ που έχουμε, έχουμε το ΕΜΕΠΕΡΑ που ανοίγει το πρόγραμμα, θα συζητήσουμε με τους υπευθύνους, λύση θα βρεθεί. Κοιτάξτε, το ΣΜΑ και το ποιος θα τους δουλέψει, τα συναποφασίσαμε. Είναι και αρμόδια κάποια υπουργεία, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα μιλήσουμε και μαζί τους και θα τελειώσει το θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που έγινε εδώ, ότι βρέθηκε μια φόρμουλα επικοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Όχι επικοινωνίας και λύσεις. Για να συνεργαστείτε. Είναι οριστική η λύση. Πλέον, εμείς θέλουμε να αποδεσμευτούμε σιγά-σιγά ως περιφέρεια από όλα αυτά τα θέματα, αλλά θέλουμε να αποδεσμευτούμε με κανόνες και χωρίς βάρος των δημοτών. Από την πλευρά του, ο κύριος Καλατζής σημείωσε ότι τα περισσότερα ζητήματα, κατά τη γνώμη του, είναι υπηρεσιακά και συμφωνήθηκαν τα βήματα για τη μεταβίβαση της μονάδας, για τη μεταφορά του υπολείμματος και του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Κάναμε μια συνάντηση εργασίας. Κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να γίνει. Τα περισσότερα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι υπηρεσιακά. Μπορούν να λυθούν και με συσκέψεις σε επίπεδο υπηρεσιακό. Τέθηκαν κάποια ζητήματα, έγινε μια συνεννόηση αυτή που είναι απαραίτητη να γίνει. Αυτό που απομένει είναι να το δούμε και πράκτος. Έτσι. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και για την μεταβίβαση της μονάδας, έτσι όπως έχει δρομολογηθεί στον φορέα. Εκεί υπάρχουν ζητήματα που θα συνεργαστούμε, όπως δεσμεύτηκε και ο Περιφερειάρχης, για την ομαλή. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα και οικονομικής φύσεως, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για τη μεταβίβαση της μονάδας επεξεργασίας στο φορέα.
Συζητήσαμε και για τη μεταφορά του υπολείμματος, τους τρόπους που έχουμε για να το αντιμετωπίσουμε και για τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης. Είπαμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με προγραμματικές συμβάσεις και με προσωπικό, όλα τα ενδεχόμενα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ένα σενάριο, ένα τυφλοσούρτης που λέμε τον ακολουθούμε και υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις. Θα συνεργαστούμε και με το Υπουργείο. Θα γίνει και μια επίσκεψη, όπως δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να επικαιροποιήσουμε και αυτά που είπαμε σήμερα. Αν με ρωτάτε, εγώ πάντα αισιόδοξος είμαι και σε αυτή τη φάση είμαι αισιόδοξος, αρκεί αυτά που είπαμε, που δεσμευτήκαμε να τηρηθούν, πιστεύω θα τηρηθούν και από αύριο το πρωί έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Η δέσμευση για τη μεταβίβαση της μονάδας δεν υφίσταται, έχει ήδη γίνει αυτό και με τις αποφάσεις και με την έκδοση του ΦΕΚ. Υπάρχουν όμως φάκελοι, υπάρχουν υπηρεσιακά ζητήματα τα οποία πρέπει να διεκπεριωθούν. Αυτό θα γίνει. Για την λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης και εκεί υπάρχουν κάποια ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των Δήμων με τον Φορέα, του Φορέα με την Περιφέρεια, και αυτό πιστεύω θα το λύσουμε με αυτά που έχουμε πει, και μεταφορά του υπολείμματος έως ότου να λειτουργήσουν οι σταθμοί μεταφόρτωσης, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ο κ. Καλατζής πρόσθεσε πως οι υποδομές των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, καθώς είναι συγχρηματοδοτούμενες, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2023. Τα έργα αυτά είναι χρηματοδοτούμενα και έχουν τέλος λήξης της διάρκειας, δηλαδή της κατασκευής, είναι το τέλος του 2023. Άρα αυτά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπουν σε λειτουργία άμεσα. Και αν καίγεται μία φορά η περιφέρεια να λειτουργήσουν οι σταθμοί μεταφόρτωσης, καταλαβαίνετε οι Δήμοι και οι απομακρυσμένοι Δήμοι πόσο πολύ καιγόμαστε.